Αν αυτό προβληθεί, θα ελευθερωθούν τα πάντα, έτσι οι πολίτες δεν θα είναι εχμάλωτοι. Σήμερα δεν έχουμε πολίτη, έχουμε παδού, έχουμε υπάκουους ανθρώπους με ένα διαβατήριο σχεδόν εργαζόμενου. Αν αυτό προβληθεί, λοιπόν, ελευθερώνονται τα πάντα και πάμε σε μια πολιτιακή σχέση πολίτη-πολιτεία. Αλήθεια είναι ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες στις χώρες τους είναι χρεωμένοι, είναι με μνημόνιο από το 1934 και εντεύθεν. Όλοι χρωστάνε. Το ότι βλέπετε εσείς μια αναπτυξιακή πολιτική και δει το προβάλλον ως πολιτισμό και ως πολιτισμένη, η πολιτισμένη Γαλλία, η πολιτισμένη Αγγλία, δεν υπάρχει πολιτισμός, ο πολιτισμός είναι κάτι άλλο. Ουσιαστικά λέγεται και πολιτισμικότητα και προβάλλεται και βγαίνει από τον ίδιο τον πολίτη όταν έχει πολιτεία. Άρα πολιτισμό σήμερα δεν έχουμε πουθενά. Στην ουσία όμως η Ευρώπη είναι χρεωμένη από το 1934. Υπάρχει μια τεράστια πλατφόρμα, πέραν και μακρύτερα από την πλατφόρμα που εσείς το λέτε ως θνητή, γιατί το παγκόσμιο καθεστώς, όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους τους έχει ως νεκρούς. Γι' αυτό και έχετε και ληξιαρχία. Οι γεννήσεις σας μπαίνουν στα ληξιαρχία. Γιατί είναι ληξιαρχή? Να έχουμε σε ένα ληξιαρχείο τις γεννήσεις, καλά τους θανάτους. Τις γεννήσεις. Ουσιαστικά είστε οι νεκροί του παγκόσμιου συστήματος. Άρα σε μια άλλη πλατφόρμα, άμα το θέλετε, συζητιέται κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Ορίμασε ο καιρός να ξεχρεώσουν όλες οι χώρες αυτά που χρωστάνε και να πάνε στη διπλάσια την αρρύθμιση η ανάπτυξή τους. Αυτό θα δώσει μια όθηση και μια δυναμική να μπουν οι προστάτες πολίτες, να μην ξανασυμβεί οτιδήποτε κακό κείμενο έχει γίνει έως τώρα. Άρα λοιπόν ο πολίτης, ο Ευρωπαίος, μπορεί να γευτεί τον πλούτο του, να έχει την αυθονία του, εφόσον κατανοήσει ότι είναι πολίτης. Ως νεκρός δεν θα κάνει ποτέ τίποτα. Όμως ως ζωντανός, σας καταλάβει τι γίνεται, η πλατφόρμα αυτή ετοιμάζεται παγκοσμίως. Σχεδόν όλες οι χώρες θα παραλάβουν ένα πλούτο. Εκεί θα υπάρχει μια διαχείριση του δικαίου και του πλούτου, αλλά και την ορίμαση κάθε κοινωνικής πολιτικής για μια πολιτεία του ίδιου του πολίτη. Ως πολίτης μπορεί να πάρει τα πάντα. Ως νεκρός δεν έχει δικαίωμα να πάρει τίποτα και θα είναι μεσολαβητές δίθεν αφεντικά του.